Ελλάδα κλείνει ευλαβικά το γόνι στον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη, που πέρασε στο πάνθεο των γιγάντων του ελληνικού πολιτισμού. 5:45 η σωρός του Μίκη φτάνει στη Μητρόπολη, όπου την υποδέχεται η οικογένειά του. Ο κόσμος ξεσπά σε χειροκροτήματα. Τρεις το μεσημέρι, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη με τον Μίκη στο νου και τα τραγούδια στα χείλη του. Δεν κλαίμε όταν φεύγουν οι αντριωμένοι, τιμούμε το έργο τους και σπουδάζομαι και παίρνουμε πράξη από αυτούς. Ξέραμε από το σχολείο, από τα τραγούδια που μαθαίναμε, αλλά σήμερα πάρα πολλά για τον ελληνισμό και για όλη την ανθρωπότητα. Η σωρός του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα με καθυστέρηση 1.5 ώρας, λόγω της διαφωνίας που υπήρξε για την επιλογή του Γραφείου Τελετών, ανάμεσα στην κόρη του Μίκη και στους συνεργάτες του. Η λύση δόθηκε με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου. Ένας όμηρος, ο παππούς μου εχμάλωτος και στον θάνατο. Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί Τρίτη και μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης. Στη συνέχεια ο Μίκης θα ξεκινήσει το τελευταίο ταξίδι του για τον Γαλατά Χανίων και την Πέμπτη θα ψαλεί η Νεκρόσιμος ακολουθία. Είναι τα νιάτα μου, είναι οι αγώνες που μπορέσαμε και κάναμε στα νιάτα μας. Είναι η ιστορία μας. Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να αποδώσει το όνομα του Μίκη σε δρόμο της πρωτεύουσας, ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί η πρωτομή του σε κεντρικό σημείο της πόλης.